Θυμάστε ότι στο ταξίδι, θα το βάλω συν, ότι πήγαμε και μείον 30. Το θυμάστε αυτό. Άρα, μείον 30, εδώ είμαστε συν. Άρα, να το γράψω πιο καλά. 2020, εδώ είμαστε στο μείον 3.000, το πούμε έτσι. Εντάξει. Okay. Αυτό εδώ φαίνεται να είναι ήδη βαθιά μνήμη. Είμαστε εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι για το σοκ. Πάνω κάτω, εκεί που θα πάμε τώρα, θα είμαστε εδώ. Τώρα, να καταλάβετε, πήγα στο μείον 35.000. Βίκη είναι εδώ, ο Παναγιώτης. Ελένη. Όχι. Δεν πειράζει, θα ζηλέψει μετά. Εδώ είναι η πρώτη φλογέρα, η οποία είναι φτιαγμένη από κόκαλο. Άρα, δεν ξέρω αν με βλέπετε καλά, με βλέπετε καλά. Είναι κόκαλο από γύπα και είναι αυτό το κόκαλο. Radius. Άρα, προσέξτε, θα μου πείτε, μας δουλεύει τώρα, έχουμε και αυτό με στην ακρίβεια. Άρα να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα, σαν έβριμα, είναι του 2010. Αυτό είναι ήδη εντυπωσιακό, ότι βέβαια τώρα αυτό το κάνουμε με άνθρακα 14, νομίζω ότι αυτό δεν σας ξαφνιάζει. Και όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι είναι κόκαλο, άρα κάτι το ζωντανό, γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η φλογέρα άνοικε σε Νεανδερτάλ. Έχει ενδιαφέρον γιατί να ξέρετε ότι πάνω κάτω έως το 2010 θεωρούσαμε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ουσιαστικά είχε κατακτήσει τον Νεανδερτάλ και τον είχε εξαφανίσει. Δεν έγινε μακριά αυτό, πριν 10 χρόνια. Και μετά τι έγινε, κάναμε έρευνες στο DNA και είδαμε ότι ειδικά στην Ευρώπη, αλλά εδώ είστε όλοι Ευρωπαίοι, νομίζω ότι είστε όλοι Ευρωπαίοι εδώ, δεν υπάρχει κάποιος που να μην είναι Ευρωπαίος, αλλά να ξέρετε ότι έχετε όλοι ένα ποσοστό γενετικό του τύπου Νεάνδερταλ. Έχετε, και εγώ έχω, εντάξει, να μην νομίζετε. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί σε άλλες υπήρους δεν το έχουν καθόλου, γιατί δεν μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή. Άρα είχαμε αυτό που θα λέγαμε ένα σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος τελικά είχε σχέση και με τον Νεάνδερταλ και τον Νεάνδερταλ τον θεωρούσαμε αρχικά ότι μάλλον ήταν πολύ κατώτερος και δεν είχε αφαιρετική σκέψη. Σίγουρα δεν πίστευε σε τίποτα. Μ' αρέσεις αυτοί οι άνθρωποι που όταν λένε τέτοια πράγματα. Ο Αντώνης είναι εδώ. Όχι. Όχι. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, θα το δει πιο μετά. Άρα, γιατί είναι αστείο? Γιατί βέβαια αυτό έγινε μια έρευνα στη Γερμανία και για τα δύο στοιχεία. Προσέξτε τώρα τι θα πω. Γιατί έφτιαξαν φλογέρα? Γιατί όταν είναι σε αυτό που λέμε στα γαλλικά confination, τι είναι confination? Είναι ο εγκλεισμός. Κατάφεραν να δουν ότι τελικά
Είναι καλό να παίζει μουσική όταν είμαστε σε ένα κλειστό χώρο και πρέπει να καθίσουν όλοι μαζί, γιατί αυτό σε ηρεμεί. Πώς το βλέπουν αυτό? Πρώτα απ' όλα, για να φτιάξουν μια φλογέρα τέτοιου τύπου χρειάζονται 4 ώρες. Που πραγματικά εκείνη την περίοδο λες τι κάνουν. Αυτό είναι η πρώτη απασχόληση. Μετά από τη στιγμή που παίζουμε αυτή τη φλογέρα και έχει ενδιαφέρον, γιατί τώρα έχουμε και αναπαραστάσεις, αλλά θα ψάξετε άμα είναι στο διαδίκτυο. Την Κυριακή τη φαντάζομαι ήδη και γι' αυτό είχα αρχίσει να γράφω μερικά πράγματα. Σκεφτόμουν τη βαθιά μνήμη, γιατί βλέπετε τώρα ότι όλα αυτά που σας λέω είμαστε στο μείον 35.000. Και βέβαια, εδώ έχει ενδιαφέρον, έχουμε βέβαια και αγαλματίδιο, ένα μεγάλο και ένα μικρό, αλλά το ίδιο ακριβώς, και είναι ένας άνθρωπος με ένα κεφάλι λιονταριού. Και το βρήκαμε σε 2 διαφορετικές περιοχές που βέβαια δεν ήταν μακριά, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικές, που σημαίνει ότι είχαν μια επικοινωνία. Άρα, άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, τι είδαμε? Είδαμε ότι έφτιαξαν φλογέρα, έφτιαξαν αγαλματίδιο, έπαιρναν επίσης τα κοχύλια, ξέρετε αυτά τα κοχύλια, εντάξει. Και τι βρήκαμε μέσα σε αυτά τα κοχύλια? Χρώμα. Άρα από όστρακα και τα λοιπά, όχρες, τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Είναι ότι μάλλον βαφόταν το πρόσωπο, ας πούμε, κάτι παντού. Άμα είναι σε φάση πολεμική, άμα είναι σε φάση... Και έχει ενδιαφέρον γιατί όλα αυτά τα στοιχεία μας ήταν εντελώς άγνωστα πριν αυτές τις ανακαλύψεις και θεωρούσαμε ότι όλοι αυτοί εδώ που σας έχω, για τους οποίους μίλησα τώρα, ότι όλοι αυτοί ήταν καθυστερημένοι.